Από το πρωί, απολυμμένες καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες και καθηγητές σε διαθεσιμότητα δέρνονται ανηλαιώς από το κράτος του Σαμαρά. Θεωρούμε ότι η δημοκρατία έχει πάψει να υφίσταται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Δυνάμεις των ΜΑΤ ξυλοφορτώνουν συνεχώς και ψεκάζουν χημικά τον κόσμο που ζητάει δουλειά και αξιοπρέπεια. Και έχουν γίνει προσαγωγές στελεχών της ΑΔΔΗ και της ΠΟΕΟΤΑ. Έχει ξυλοφορτωθεί κόσμος ο οποίος δεν έχει προκαλέσει καμία απολύτως ενέργεια της αστυνομίας. Αντιθέτως, η αστυνομία προκλητικά επιμένει να χτυπάει τον κόσμο, θεωρώντας ότι έτσι θα τους τρομοκρατήσει. Τους δηλώνουμε ανοιχτά ότι είναι βαθιά νυχτωμένοι και πολύ γελασμένοι ότι θα τα καταφέρουν. Υπάρχει μια απρόκλητη βία η οποία αιτιολογείται με την παρουσία της Τρόικας. Είναι φανερό ότι δεν μας ενδιαφέρει η παρουσία της Τρόικας στη χώρα. Έχουμε να λύσουμε προβλήματα επιβίωσης και έχουμε να λύσουμε και προβλήματα εργασίας. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, εμείς δεν δεχόμαστε καμία βιαιότητα από την αστυνομία γιατί δεν προκαλούμε τίποτα. Προσπαθούν να κρατήσουν μια υγειονομική ζώνη που είναι γύρω από τα ξενοδοχεία, στα οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τρόικα. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν το αποδεχόμαστε και θα είμαστε στον δρόμο όσο χρειαστεί.